Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Ντόνη, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα Σωκράτη, χρόνια πολλά σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Χρόνια πολλά σε όλους. Τώρα, ο λόγος σε σένα. Η πρωτοβουλία είναι μια αυθόρμητη κίνηση που έγινε μέσα από τα μέσα κοινωνικά δίκτυα μετά από μια συζήτηση που είχαμε με φίλους και συνεργάτες κάποια στιγμή. Mm-hmm. Ότι, okay, το συζητάμε όλοι τόσο καιρό, πραγματικά τα μέσα και οι άνθρωποι οι οποίοι δημοσιολογούν στο Αγρίνιο πραγματικά έχουν αναδείξει πολλές φορές το θέμα σε ανύποπτο χρόνο. Σωστά. Δυστυχώς όμως, και για να είμαστε δίκαιοι, ακόμα και πολιτικοί, ακόμα και άνθρωποι που ασχολούνται με τα πολιτικά πράγματα επαγγελματικά ή πιο, να το πω μάλλον, με περισσότερη ένταση, πράγματι και αυτοί το έχουν αναδείξει. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό στην πόλη. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως, με τον πιο άσχημο τρόπο, όπως είπες πριν από λίγο, έρχεται ξανά στην επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι, για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη θέση αφότου έχουν χειρουργηθεί. Mm-hmm. Και ελπίζουμε να είναι κατά στην υγεία τους. Τώρα όμως το θέμα έχει φτάσει, το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη σταγόνα την οποία μπορούμε να περιμένουμε για να χυθεί έξω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές ξανά. Πρέπει να λυθεί το θέμα άμεσα. Θεωρώ ότι δεν είναι απλώς να πάμε αύριο στις 11 εκεί. Υπό κανονικές συνθήκες, αν θα θέλαμε να βλέπουμε τα παιδιά μας στα μάτια στο μέλλον, θα έπρεπε να πάρουμε και τα αντίστοιχα μας και να μείνουμε εκεί μέχρι να ανοίξει η ΜΕΘ. Δεν μπορεί κάθε φορά να περιμένουμε να έχουμε έναν βαριά τραυματισμένο, ο οποίος θα πρέπει να ταξιδέψει για 15 ώρες, για 5 ώρες, δεν ξέρω πόσο, να πάει στο αντίστοιχο νοσοκομείο για να λυθεί το πρόβλημά μας. Και όχι μόνο, Αντώνη, αυτό. Είδαμε, συγγνώμη που σου διακόπτω το λόγο, είδαμε στη δεύτερη περίπτωση του 20χρονου προχθές να Ακριβώς. Είναι διασυλληρωμένος σε θάλαμο. Δηλαδή, ξεπερνάει κάθε Μα ξέρετε, κάθε φαντασία. Κοινωνικά, έτσι, μαθαίνουμε κοινωνικά ότι υπάρχουν, έτσι, από συζητήσεις που έχουμε, γιατί και οι γιατροί, φίλοι μας είναι, συναστρεφόμαστε, ότι έχουν γίνει πετυχημένα χειρουργία αρκετές φορές, τα οποία μπορεί λόγω της έλλειψης ΜΕΘ να οδηγούν στο θάνατο τον άνθρωπο, τον ασθενή, διότι δεν μπόρεσε πολύ γρήγορα να μπει στην μονάδα δυτικής θεραπείας. Σωστή. Είναι αδιανόητο αυτό. Σε μια, ξέρετε, 2022, θεωρητικά οι πολιτείες έπρεπε να έχουν λύσει τρία βασικά θέματα στους πολίτες τους. Mm-hmm. Πρώτον, την παιδεία τους, την υγεία τους και την ασφάλειά τους. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συζητάμε το 2022 μετά από μια βαθύτατη υγειονομική κρίση που υποτίθεται πως είχαμε ένα ευρύ άνοιγμα με μονάδες διαρκής θεραπείας στο Αγρίνιο, αφενός να ήμασταν πρωταθλητές θνητότητας στις μονάδες διαρκής θεραπείας, αφετέρου τώρα να μην έχουμε καν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να το λύσουμε οριστικά και μετάκλητα. Και θεωρώ ότι αύριο πρέπει, δεν πρόκειται για πολιτικό ζήτημα. Πρόκειται για βαθύ κοινωνικό ζήτημα. Θα πρέπει αύριο όλοι μαζί, όλοι οι τοπικοί φορείς, άπαντες οι πολίτες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλεκόμαστε με οτιδήποτε έχει να κάνει με την πόλη, πρέπει να είμαστε εκεί να πούμε ότι δεν πάει άλλο. Αύριο, Αντώνη, αύριο ή το Σάββατο είναι? Το Σάββατο, συγγνώμη. Στις 11 το πρωί, ναι. Στις 11 το πρωί. Να αφήσουμε πίσω τις κομματικές μας ταυτότητες, τις προσωπικές μας διαφορές, οτιδήποτε, και να πάμε εκεί σαν πολίτες, άπαντες, από τις αρχές της πόλης μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που μπορεί να επισκέπτεται την πόλη, και να πούμε ότι δεν μπορεί να πεθαίνει στα καλά καθούμενα στο Αγρίνιο, διότι δεν υπάρχουν τα βασικά. Δεν μπορεί, δηλαδή, όλοι αυτοί που ζήσαμε προσωπικά, ήρθα και πρόσφατα με έναν αγώνα τον οποίο κάνουν οι υγειονομικοί του νοσοκομείου μας, πραγματικά μεγάλο μέσα εκεί. Δίνουν μάχες υπό πολύ δύσκολες συνθήκες για να κρατήσουν τους συνανθρώπους μας που ασθενούν ζωντανούς. Είναι αλήθεια αυτό, Αντώνη. Ναι. Είναι αλήθεια, δηλαδή, όσοι το έχουμε ζήσει, εγώ το ζήσα πολύ πρόσφατα και πραγματικά ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος. Σε πολύ δυσχερείς συνθήκες και μπορώ να πω ότι είναι και πολύ αποτελεσματικός υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, απέδειξε αυτή η πρόσφατη υγειονομική κρίση ότι η δημόσια υγεία πατάει πολύ γερά στα πόδια της με πολύ επαρκές προσωπικό. Δεν μπορεί να μην έχουμε βασικές δομές όμως, οι οποίες είναι ευθύνη του ίδιου του κράτους. Διότι εδώ πρόκειται για ένα διοικητικό δομικό πρόβλημα, το οποίο είναι ευθεία ευθύνη του κρατικού μηχανισμού, ανεξάρτητα από τα χρώματα και την κατεύθυνση πολιτική του κάθε οργανισμού.
δεν μπορεί, δεν υπάρχει άλλη προτεραιότητα. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Και θα πρέπει να τη δρομολογήσουν οι υγειονομικοί που έχουν την εμπειρία του τι προβλήματα υπάρχουν στο νοσοκομείο. Θα πρέπει όλοι μαζί να τους ακολουθήσουμε και να πούμε επιτέλους να τα λύσουμε. Mm-hmm. Αν θέλουμε να θεωρούμαστε μια σύγχρονη πόλη. Mm-hmm. Τώρα είναι αυτό... αυτονόητα mm-hmm. πράγματα. Mm-hmm. Τα οποία δυστυχώς δεν τα έχουμε. Για τα αυτονόητα μιλάμε. Αυτά δυστυχώς ψάχνουμε να βρούμε ακόμα. Πρέπει κάποια στιγμή όμως να το λύσουμε. Ναι, είναι, δηλαδή, ναι. Okay, δεν πρέπει τα παιδιά μας να μας πούν στο μέλλον έφυγα πατέρα από εδώ, mm-hmm. διότι δεν έκανες τίποτα. Mm-hmm. Είναι ανατριχιαστικό. Φεύγουν τα παιδιά μας. Το καταλαβαίνω. Είναι, και στη σύνδεση άλλη, διάβαζα πρόσφατα τη μία μελέτη, αυτό το συζητάμε, ότι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που βοηθάνε την τουριστική κίνηση μιας περιοχής είναι. Είναι η ασφάλεια, η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών που επισκέπτουν την περιοχή. Σωστό. Δεν φοβάται ο καθένας, ένας mm-hmm. μεγάλος ηλικία άνθρωπος, αν θα περάσει από τα Γρήνια να καθίσει δύο μέρες, να δει τους συγγενείς του ή να πάει στην Τριχονίδα να δει οτιδήποτε. Να φοβάται ότι θα πεθάνει. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, Αντώνη. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω, εύχομαι, ελπίζω, θα τα πούμε το Σάββατο. Θα τα πούμε και το Σάββατο. Ήσυχα και ωραία. Ωραία. Θα πάμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Αυτό το ραντεβού είναι έξω από την πύλη του νοσοκομείου. Έξω από την πύλη του νοσοκομείου, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, σου κρατήσω. Καλή χρονιά σε όλους. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.